Σήμερα είναι η τέταρτη φάση του γιορτασμού, των 100 ετών της ομάδος. Είχαμε πει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι όμορφο, κάτι να μείνει στην ιστορία μας, αντάξιο όλου αυτού. Και όπως το είπες καλά, στις 20 Νοέμβρη παίξαμε με τον Ολυμπιακό. 21 κλείσαμε τα 100 χρόνια. Σήμερα λοιπόν είπαμε να παίξουμε με τον Ολυμπιακό, τον συμπολίτη μας, σε ένα κολυμπητήριο το οποίο, κακά τα ψέματα, έχει πολλές δόξες, έτσι. Έχει γευθεί όλος ο κόσμος. Αυτό που μας λείπει όμως σήμερα και γι' αυτό το λόγο γίνεται και το παιχνίδι περισσότερο, είναι και τον Νότο Ματζίδη. Ο Νότος που έφυγε από το 1996 μέχρι σήμερα, γίνεται η αλήθεια είναι κάποια χρόνια τώρα ένα φιλικό, αλλά θέλαμε να δώσουμε μια οντότητα. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε μια προσπάθεια 2 χρόνια εγώ, με την έννοια ότι δεν υπήρξε μια εκδήλωση να μπορούσα να το παρουσιάσω. Οπότε σήμερα μας δίνεται αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε θεσμό εορταστικά χριστουγεννιάτικα, να γίνεται όλο και κάθε χρόνο και μεγαλύτερο. Με την έννοια να μπορείς να φέρνεις ομάδες από εξωτερικό και ελληνικές εννοείται. Πρώτα απ' όλα δεν λέμε τα χιλιάσι, όχι, λέμε τα 200 αρίσι. Τα 200 αρίσι, να είμαστε δυνατοί, να είμαστε κι εμείς εκεί πάλι και να το γιορτάσουμε. Δεν ξέρω με άσο μαλλιά, έχω άσο μαλλιά βέβαια, αλήθεια είναι. Αλλά εύχομαι πραγματικά ένα τα 200 αρίσι και αυτή η χρονιά είναι ένα εμβατήριο για το τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θέλουμε πραγματικά φέτος το ποδοσφαιρικό τμήμα να καταφέρει επιτέλους να ξεφύγει. Το τμήμα βόλεϊ του Σπύρου και αύριο να πανηγυρίσει το κύπελο και να πανηγυρίσει και την άνοδο, γιατί το παλεύει η αλήθεια είναι αυτά τα χρόνια. Και να ξαναβρει πάλι το αντρικό τμήμα του Πόλο την έγκλη, τη χαμένη. Αυτό θέλω, τίποτα. Το γυναικείο νομίζω είναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Το παλεύω όσο είμαι εδώ να πάμε όσο γίνεται ακόμα να μην παραπάνω. Αυτό θέλω και φέτος, να φτάσουμε στο τελικό. Βλέπουμε. Και είδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από παλιούς αθλητές, οι οποίοι έχουν προσφέρει στο ελληνικό πόλο και έχουν γράψει τη δική του ιστορία. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Καλό θα ήταν να είχαμε θεατές, να μπορούσαν να βλέπουν και οι μικροί όπως λέτε. Το επόμενο πιστεύω θα είναι με θεατές. Μας έλεγε πριν από λίγο ο Δημήτρης ο Κολοβός ότι στόχος είναι να γίνει θεσμός το συγκεκριμένο φιλικό. Δεν υπάρχει καλύτερο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι ο Πειραιάς δικαιούται κάτι τέτοιο, γιατί αν καθίσετε και αναλογιστείτε στατιστικά τα προαθλήματα που έχει πάρει ο Πειραιάς, και τα βάζω και τις δύο ομάδες μέσα. Είναι 80% των κυπέλων και πρωταθλημάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και βέβαια το φιλικό αυτό γίνεται με αφορμή τα 100 χρόνια του Εθνικού, μια αρχή. Ναι, είναι μια αρχή. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, κάτι αντίστοιχο, και να διατηρηθεί αυτός ο θεσμός. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή τη γιορτή. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός που είναι σήμερα στην πισίνα. Είναι η Εθνική Ελλάδος. Αυτές οι δύο ομάδες αντιπροσωπεύουν το ό,τι καλύτερο υπάρχει στο water polo στην Ελλάδα. Από εδώ και στο εξής, αυτή η μέρα θα είναι θεσμός πλέον για το πόλο και εύχομαι ανάλογες στιγμές και στις άλλες ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ένα παιχνίδι που ξύπνησε τρομερές μνήμες. Όντως, με ένα φάσμα ηλικιών και χρόνων τεράστιο. Δηλαδή υπήρξαν παίκτες από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τώρα που είναι ενεργοί παίκτες. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έπεσε στην πισίνα που έπαιζα εγώ ο γιος μου για πρώτη φορά. Εύχομαι να γίνει θεσμός και εύχομαι κάθε χρόνο να υπάρχει περισσότερος κόσμος και στις εξέδρες και μέσα στο νερό. Δύο ιστορικά σωματεία του Πειραιά. Είναι η μέρα γιορτής. 100 χρόνια, κάποιοι από εμάς θα κοντεύουμε και όλες τα 100 χρόνια. Στα 200 θα δούμε ποιοι θα είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Είναι ωραίο να βλέπουμε παλιά πρόσωπα, παλιούς συναθλητές μας και παλιότερους από εμάς στην πισίνα. Το έχουμε ευχαριστηθεί όλοι. Ελπίζω κάθε χρόνο να γίνει το ίδιο. Περισσότερο είμαστε εδώ σαν φίλοι του Εθνικού και Πειραιώτες, φίλοι των παιδιών και των σωματείων. Έχουμε περάσει πάρα πολλά και μέσα στις πισίνες και έξω από τις πισίνες. Είναι όντως από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και για να παραμείνουν και να συνεχίσουν πρέπει η πολιτεία να μας φτιάξει κολυβητήρια. Όχι κολυβητήριο, κολυβητήρια. Το αξίζουν πραγματικά οι δύο σύλλογοι για να πρωταγωνιστούν και στο μέλλον και για πάντα. Είμαστε μονομαχίες από τα παλιά, αν και δεν ήμασταν όλοι οι παλιοί, δηλαδή από εμάς τους Ολυμπιακούς, δεν ήταν η παλιά μας ομάδα. Αλλά εντάξει, και τα παιδιά αυτά που ήταν, το ευχαριστηθήκαμε. Μακάρι να γίνεται κάθε χρόνο και να αποδεικνύουμε ότι το πόλο είναι εδώ και για τους παλιούς, όχι μόνο για τους καινούριους. Σε έλεγε πριν από λίγο ο Δημήτρης ο Κολοβός ότι στόχος είναι αυτός, να γίνει θεσμός το φιλικό αυτό. Μακάρι να γίνει θεσμός, παιδιά, γιατί οι παλιοί βλέπουν ότι εμείς παραμένουμε, δεν φεύγουμε από το χώρο.
είτε από εδώ είτε απ' έξω, είμαστε στον χώρο. Δεν είμαστε... Έχουμε ριζώσει εδώ σε αυτό το άθλημα. Αν σου πω να θυμηθείς ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Εθνικός που σου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σου. Είναι πολλά, δεν είναι ένα. Είναι με τον αείμνηστο τον Όντα. Είναι πολλά. Τώρα έχουμε κανονίσει και για τις 17 Φεβρουαρίου, να μην το ξεχάσω, στη μνήμη του Γιώργου του Κατσούλη, το οποίο θα γίνει στα Βοσαλάκια υπό την αιγίδα του Κούλη του Δουρέκα. Ένα επαιτειακό που κάνουμε για τη μνήμη του Γιώργου. Ο οποίος έλειψε βέβαια από αυτό το παιχνίδι, έτσι. Το φιλικό αυτό έγινε με αφορμή τα 100 χρόνια του Εθνικού. Μία ευχή για τον Εθνικό. Να συνεχίσει για να υπάρχει και το πόλο, να υπάρχει και ανταγωνισμό στο πόλο. Για όλες ομάδες και κυρίως για τον Εθνικό που θεωρείται ότι είναι μια καλή ομάδα και θεωρείται αυτοκράτορα στο πόλο. Το γυναικείο δεν έπαιξε γιατί είμαστε λίγο μεγάλες και έχουμε άλλες υποχρεώσεις οι γυναίκες. Οι άντρες είναι λίγο πιο θαράλαοι από εμάς οι γυναίκες. Αλλά ήμασταν όμως απ' έξω και τους εμψυχώναμε. Ήταν και μια ευκαιρία να συναντηθούν όλοι οι παλιοί φίλοι, γιατί τότε το πόλο ήταν φίλοι, δεν είναι όπως είναι. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα λίγο. Ήταν ευκαιρία λοιπόν να βρεθούμε όλοι, παλιοί, νέοι. Σίγουρα και ο λόγος που ήταν και για το, στη μνήμη του Νόντα Τσαμαρτζίδη, εμάς τουλάχιστον της γενιάς εκείνης μας αγγίζει ακόμα περισσότερο, οπότε ήταν υποχρέωσή μας να είμαστε εδώ πέρα, εκτός από χαρά μας. Σε έχεις παίξει και στους δύο συλλόγους. Σωστά. Οπότε θα μπορούσε σήμερα να έχεις παίξει και στα δύο τέρμα. Και από τις δύο πλευρές, ναι. Θα μπορούσα να έχω παίξει. Δύο λόγια για τα 100 χρόνια του Εθνικού. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχουν κάνει κάποιες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν υπέροχες και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος του Πειραιά. Φάνηκε πραγματικά ότι ο Εθνικός είναι μεγάλη ομάδα και έχει πολύ κόσμο. Και μακάρι όλος αυτός ο κόσμος να μαζεύεται και στα γήπεδα και στις πισίνες. Μεγάλη τιμή που βρέθηκα εδώ ανάμεσα σε τεράστια ονόματα από μια τεράστια ομάδα όπως είναι ο Εθνικός. Εύχομαι να είμαστε υγιείς και να το καθιερώσουμε και κάθε χρόνο εδώ να μαζευόμαστε και να τιμάμε την ιστορία του Εθνικού και να βρίσκονται φίλοι που είχαν κοινές πορείες στα χρόνια αυτά που πέρασαν. Ο Νότας υπήρξε μεγάλο κεφάλαιο για τον Εθνικό, μία από τις κορυφαίες σημαίες, θα έλεγα, του Εθνικού. Οπότε ο ελάχιστος φόρος τιμής θα μπορούσε να είναι αυτά τα σαμαρτζίδια που ετοιμάζονται. Και άρχισαν κιόλας. Και συγχαρητήρια σε αυτούς που θα το υλοποιήσουν, που το συνέλαβαν και θα το υλοποιήσουν και θεωρώ ότι θα γίνει ένας θεσμός που θα έχει μια διαχρονικότητα και μια αξία. Ιδιαίτερη στιγμή, 100 χρόνια πολλά, μια 100 χρόνια ιστορία σε ένα σύλλογο ο οποίος έχουν περάσει εκπληκτικοί παίχτες. Ο κύριος Κοκκινάκης είναι ένας από αυτούς που έρχεται και μας κάνει πλάκα εδώ. Η ιστορία του Εθνικού, εντάξει, τη γνωρίζουν όλοι. Ο επωνομαζόμενος αυτοκράτορας έχει κατακτήσει πάρα πολλά πρωταθλήματα με σουρανούς στις δεκαετίες 50, 60, 70 και 80. Πολλοί αθλητές, φίλοι μου, ακόμα και πιο μεγάλοι ή και πιο μικροί σε ηλικία, βρεθήκαμε εδώ. Νομίζω ήταν μια ωραία στιγμή, μέρα στη χρονιά, η οποία έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, οπότε ήταν και ωραία η συγκυρία. Μήπως θα ήταν να γίνει και ένα πρωτάθλημα παλεμάχων όπως είναι στο ποδόσφαιρο? Υπάρχουν κάποια masters, ήδη γίνονται στο εξωτερικό. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, απλά δεν ξέρω και πώς θέλουν να το ακολουθήσουν. Είναι ωραία ιδέα πάντως, θα μπορούσε να συζητηθεί. Και αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα είναι ότι θα γίνει επιτέλους ένα τουρνουά διεθνές και για το Νότα Σαμαρτζή. Εντάξει, ο Νότας είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τον Εθνικό και για την Εθνική Ομάδα, για την ελληνική δαντοσφαίριση. Ένα παιδί που χάθηκε πρόωρα και ένας αθλητής ο οποίος ακόμα και οι γενιές που δεν τον έχουν γνωρίσει από κοντά τον συζητάνε ακούγοντας ιστορίες γι' αυτόν. Εμείς ήμασταν η γενιά η οποία τον γνωρίσαμε και έχουμε την εικόνα του. Προλάβαμε και παίξαμε αντίπαλοι μαζί του, εγώ τουλάχιστον αντίπαλος, άλλοι συμπαίχτες. Είναι πολύ ωραία η κίνηση για τον Εθνικό, κάτι που λείπει, πραγματικά λείπει. Κύριε Χατζηκυριακάκη, είχατε σήμερα την ευκαιρία να παίξετε συμπαίκτης με τον γιο. Είσαστε δύο γενιές που έχετε τιμήσει το σκουφάκι του Εθνικού και σήμερα ο Εθνικός απέναντι στον... Είναι πάει μέχρι από την αρχή του αιώνα πάει. Ήταν ο θειός μου συγχωρεμένος του που έπαιζε ο Παναγιώτης Χατζηκυριακάκης, ο αδερφός μου. Ο Παναγιώτης ήταν και πρωταθλητής στην Κολύμβηση. Μετά ήμουν εγώ, ο Μάριος, η Φίβη που παίζει στον Εθνικό. Μια οικογένεια η οποία έχει ιστορία. 100 χρόνια Εθνικός. Ναι. Ναι, είμαι ιδιαίτερα
δηλαδή συγκινημένος και όχι μόνο τώρα σήμερα δηλαδή που παίξαμε με όλα τα παιδιά, αλλά και με, στο Δημοτικό Θέατρο που μαζευτήκαμε τις προάλλες εκεί πέρα. Εντάξει, μνήμες από το παρελθόν. Εγώ είμαι στον Εθνικό από το 1952. Από το 1952 που κολυμπάγαμε στο Τουρκολίμαν. Από εκεί. Όπως καταλαβαίνεις, είμαι ο πιο παλιός τώρα από αυτούς που είναι εδώ. Οι αναμνήσεις είναι πολλές, ωραίες. Και μπας περιπτώσει, εκείνο το οποίο ας πούμε εύχομαι σε όλα τα παιδιά, είτε αυτή είναι του Εθνικού, είτε του Ολυμπιακού κτλ. Πράγμα που με συγκινεί όταν τους βλέπω, και τους Ολυμπιακούς και τους Εθνικούς και όλους, έτσι να είναι υγιείς, παιδιά. Αυτό είναι το καλύτερο το οποίο ας πούμε μπορούμε να ευχηθούμε στους ανθρώπους. Εδώ, μια οικογένεια όλοι, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον αθλητισμό ας πούμε, αυτό είναι όαση, ας το πούμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Να είναι όλοι καλά, να είναι υγιείς και ευτυχισμένοι. Ξύπνησαν αναμνήσεις με παλιούς συμπαίχτες, φίλους. Εντάξει, χρόνια φίλοι είμαστε ακόμα και τώρα με τα περισσότερα παιδιά, κάνουμε παρέα. Αθλητές από διαφορετικές δεκαετίες. Το χαρήκαμε, γελάσαμε. Γιορτάζουμε 100 χρόνια του Εθνικού. Ήταν ένας αγώνας Ολυμπιακός Εθνικός με παλέμαχους αθλητές και φυσικά με κάποιους εν ενεργεία, έτσι, που συμμετέχουν ακόμα. Πιστεύουμε να το κάνουμε πιο συχνά, για να περνάμε και να περνάμε κι εμείς καλά και να γελάμε μεταξύ μας. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Κολοβός, ότι θα διοργανωθούν πλέον και διεθνή σαμαρτζίδια στη μνήμη του Νόντα. Μακάρι να βγει πέρα. Θέλει και ο Δημήτρης ο Κολοβός και αυτός μια βοήθεια. Δεν μπορεί να τα διοργανώσει φυσικά όλα μόνος του. Πρέπει και άνθρωποι του εθνικού και του χώρου να έρθουν κοντά του, να τον βοηθήσουν και αυτόν στο έργο που, και στο όραμα που έχει. Πρώτα απ' όλα όλοι εδώ είναι φίλοι, γνωριζόμαστε. Θυμίζω ότι, υπενθυμίζω μάλλον στην πόλη, ότι δύο μεγάλες ομάδες συνυπήρχαν για πάρα πολλά χρόνια μαζί και όλοι είμαστε φίλοι, Ολυμπιακοί και Εθνικοί. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι παρότι είμαι εδώ σαν γιατρός, από ό,τι βλέπουμε φθόνο το λέω, οι περισσότεροι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, δεν θα χρειαστώ και τους ζηλεύω γι' αυτό, μάλλον μου βάλανε προβληματισμούς. Και το τρίτο, μάλλον θα ακολουθήσει και κάτι ακόμα, είναι ότι σε μέρες που βλέπουμε ή διαφημίζει το άσχημο πρόσωπο του αθλητισμού με όλα αυτά που γίνονται με τους οπαδούς που δεν θέλουμε, εδώ βλέπουμε αθλητές και οπαδούς που θέλουμε. Άνθρωποι που πρεσβεύουν την αδερφοσύνη και το fair play. Ένα τελευταίο σχόλιο, πάντα θα παραπονιόμαστε στην πολιτεία γιατί ο Πειραιάς είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του water polo και χρειαζόμαστε κολυμπητήρια. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και από την πολιτεία θέλουμε βοήθεια. Χρειαζόμαστε περισσότερα κολυμπητήρια. Δεν γίνεται παγκόσμιοι πρωταθλητές και ολυμπιονίκες να έχουν ένα κολυμπητήριο για να κάνουν προπόνηση. Παρακαλώ και την κυβέρνηση και τον Υπουργό, αλλά την πολιτεία. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους.